Πήραμε τους 3 βαθμούς που θέλαμε, αλλά για μένα δεν είναι αυτό το σημαντικό. Σημαντικό είναι το ότι έχω στην ομάδα μου παίκτες που θα μπορούσαν πολύ εύκολα να βγουν έξω από το παιχνίδι και όχι μόνο δεν βγήκανε, αλλά αντίθετα προσπαθήσανε και δώσανε το καλύτερό τους σε αυτό. Υπήρχαν παίκτες και πριν το παιχνίδι που θα μπορούσαν να μην παίξουν και στη διάρκεια του αγώνα και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τουλάχιστον 3 παίκτες με προβλήματα που όχι μόνο δεν βγήκαν από το γήπεδο αλλά δώσανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Είμαι περήφανος για αυτά τα παιδιά. Είμαι τυχερός σαν προπονητής που έχω στη διάθεσή μου ένα τέτοιο γκρουπ. Έχω πει και άλλη φορά θα μπορούσαμε ποιοτικά να είμαστε καλύτεροι, αλλά τη διάθεση, την ψυχή που βγάλανε μέσα στο γήπεδο για να κερδίσει η ομάδα, νομίζω ότι τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Δεν θα αναφερθώ στο παιχνίδι καθόλου, παρότι έχουμε πει και άλλη φορά ότι ο Πανιώνιος είναι μια δύσκολη ομάδα, ιδίως όταν αγωνίζεται κομπλέ, με όλους δηλαδή, με την καλή του δηλαδή εντεκάδα. Θέλει υπομονή στο παιχνίδι, που την είχαμε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο που μπορούσαμε ακόμα, είχαμε και τις δυνάμεις, αλλά δεν είχαμε και τα προβλήματα και το κάναμε. Και θέλει και συγκέντρωση, γιατί είναι από τις πιο γρήγορες ομάδες στη μετάβαση, από την άμυνα στην επίθεση μας ήταν συγκεντρωμένοι και δεν δεχτήκαμε πολλές επιθέσεις. Σας είπα όμως, για μένα το σημαντικό σήμερα δεν είναι οι 3 βαθμοί, είναι όλο το πνεύμα και η νοοτροπία που δείξαν οι παίκτες μου. Και γι' αυτό θέλω να τους πω, να τους ευχαριστήσω, γι' αυτό όλο που βγάλανε μέσα στο γήπεδο, για τον ψυχισμό, για τη διάθεση και για την θέληση που δείξαν να κερδίσει η ομάδα που αγωνίζονται. Έχουμε ένα μάτς ακόμα. Ελπίζω να παρουσιάσουμε το ίδιο πρόσωπο μες στο γήπεδο και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε ανάλογα με τις αποφάσεις να δούμε πού θα καταλήξουμε. Σ' ακούω. Είναι απλά τα πράγματα. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα που πρέπει πάντα μέσα στο γήπεδο να διεκδικούμε τη νίκη. Αυτό που λέω πάντα στους παίκτες μου, ποτέ δεν τους λέω ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Αυτό που τους λέω πάντα είναι ότι θέλω να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Το είπα και την προηγούμενη φορά ότι πολλές φορές μπορεί αυτό να φτάνει, μπορεί μερικές φορές να μην φτάνει. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αν βγάζουν τη διάθεση και τον ψυχισμό μέσα στο γήπεδο, τις περισσότερες φορές θα είναι θετικά τα αποτελέσματα για μας. Και το παιχνίδι και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και σήμερα, δεν νομίζω ότι το κερδίσαμε περισσότερο με την ποιότητά μας, αλλά περισσότερο με τη διάθεση και τη θέληση να βγούμε νικητές από το γήπεδο. Έχουμε ένα καλό γκρουπ, υπάρχει ένα καλό κλίμα στα αποδυτήρια, υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στους παίκτες και στο team και νομίζω ότι αυτό είναι που μετράει περισσότερο. Καλά, Δημήτρη. Γιατί κάνω για μεταγραφή, για το Μαρινάκι. Ήταν ένα παιδί που αρκετές φορές ήταν ο τρίτος στη θέση του και μετά από ό,τι είναι να φύγει το Παναθηναϊκό. Και έχει παίξει 2 παιχνίδια και είναι σύμφωνα με τους καλούς παίκτες. Καραβδάκι, μαγικό. Ο Νίκος είναι ένα παιδί που ακούει, προσπαθεί, είναι πειθαρχημένος. Βέβαια, εγώ του έχω πει και του ίδιου ότι αν θέλει να κάνει περισσότερα πράγματα στην καριέρα του, καλά είναι να αγωνιστεί στη μεσαία γραμμή. Ένα παιδί που προσπαθεί πολύ, ακούει και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Ναι, νομίζω ότι χτίζει χαρακτήρα. Υπάρχει μεγαλύτερη πίστη.
Δεν είναι εύκολο με όλα αυτά τα προβλήματα. Σχεδόν έχουμε κερδίσει όλες τις ομάδες. Όχι σχεδόν, τις έχουμε κερδίσει όλες τις ομάδες. Δεν έχουμε δεχτεί γκολ. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά για μένα δεν έχει σημασία το τελευταίο μάτς ή η θέση που θα τερματίσουμε. Αυτό που όχι με προβληματίζει, αλλά αυτό που θα πρέπει να τρέξουμε είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν είναι το σημαντικό αν θα βγούμε τελευταίοι, αν θα βγούμε προτελευταίοι ή κάτι άλλο. Για μένα το πιο σημαντικό είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για μας πλέον. Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε. Ξέρετε ότι αγωνίζονται πολλά παιδιά που ήδη ότι έχουν ενημερωθεί ότι καλό θα ήταν να βρουν κάποια άλλη ομάδα λόγω κάποιων συγκυριών. Θα ήταν καλό για μας να πάνε σε άλλη ομάδα. Και αυτά τα παιδιά μπαίνουν μέσα και προσπαθούν και αγωνίζονται μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο σχεδιασμός δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Αν δεν ξέρουμε τις αποχωρήσεις, αν δεν ξέρουμε ακριβώς τα νούμερα που χρειάζονται για να προχωρήσουμε σε κάποιες κινήσεις. Το σίγουρο είναι ότι και το δικό μου το έργο και το έργο του κυρίου Λιμπερόπουλου δεν θα είναι εύκολο από εδώ και πέρα. Κάτι άλλο. Σε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, συμφωνείτε πως τα 30 πρώτα λεπτά ήταν το καλύτερο μισάωρο μέχρι τώρα του Παναθηναϊκού στα πλοίο? Ναι, νομίζω ότι ήμασταν καλοί. Κυρίως είχαμε και αυτή την τοποθέτηση του Λουτ να είναι πιο πολύ εσωτερικά μέσα και να δημιουργούμε υπεραριθμία σε εκείνο το χώρο. Νομίζω μας βγήκε, αλλά σας είπα ότι και στο δεύτερο μήνα θα μπορούσαμε να ήμασταν καλοί, αλλά υπήρχαν προβλήματα που κάποια παιδιά πραγματικά δεν θα έπρεπε να μπουν στο δεύτερο ημίχρονο. Αν ήταν άλλες συνθήκες, δεν θα έπρεπε να μπουν να αγωνιστούν στο δεύτερο ημίχρονο. Και παρόλα αυτά, είδατε και είχαμε παίκτες με ένα πόδι, είχαμε κάποια άλλα παιδιά που είχαν πρόβλημα με τη μέση τους, άλλους με το στομάχι του. Και παρόλα αυτά, δώσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Τα πρώτα λεπτά πραγματικά ήμασταν καλοί. Είχαμε υπομονή, γυρίσαμε την μπάλα, δημιουργούσαμε ευκαιρίες που δεν είναι εύκολο σε ομάδες σαν τον Πανιόνιο να τις κάνεις. Όχι, δεν θα το δούμε αυτό. Καταρχήν να δούμε αύριο ποιους παίκτες θα έχουμε στη διάθεσή μας. Ήδη ο Λέτο δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί γιατί έχει συμπληρώσει κάρτες. Να δούμε με το ΖΕΚΑ αν θα γίνει με την τιμωρία ή με το πρόβλημα τραυματισμού, με τα άλλα τα παιδιά. Αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι θα πάμε και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό να είστε σίγουροι γι' αυτό. Εντάξει, είμαστε. Οκ, να είστε καλά.